Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Τη σκληρή αντίδραση των στελεχών της ομάδας των 6-6 προκάλεσε η αναφορά του Στέφανου Κασελάκη ότι θα έκανε πίσω αν η Έφη Αχτσιόγλου του έλεγε ότι θα έφευγε από το κόμμα αν δεν κέρδιζε τις εσωκομματικές εκλογές. Τα πρώην πλέον στελέχη του έκαναν λόγο για χυδαιότητα που επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής τους να αποχωρήσουν από το κόμμα Κασελάκη. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάλεσε όσους έφυγαν χθες να παραδώσουν τις έδρες τους, ενώ ο γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Βασιλιάδης, δήλωσε ότι δεν γίνονται διασπάσεις επειδή ο Πολάκης καπνίζει. Τέλος, την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν σήμερα ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Γιώργος Κυρίτσης, καθώς και ο πρώην Διευθυντής της Αυγής Άγγελος Τσέκερης, ενώ και ο πρώην βουλευτής και πρώην δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος ζήτησε να μην τον αποκαλούν ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα, τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ, που είναι μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε... τι έχουμε? Έχουμε τους διαλόγους οι οποίοι υπήρξαν, την αντιπαράθεση η οποία υπήρξε σήμερα μεταξύ του κυρίου Κασελάκη. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και την απάντηση που δόθηκε από τους 6-6. Πάμε να δούμε τις κάρτες με τους διαλόγους που υπήρξαν και αμέσως μετά να δούμε το ρεπορτάζ. Χθες είχαμε την πρώτη μεταπολιτική διάσπαση στην ιστορία της χώρας. Άνθρωποι που γίνονται διασπαστές όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά επειδή δεν κέρδισαν τις εσωκομματικές εκλογές. Με το χέρι στην καρδιά, αν είχε έρθει προεκλογικά η Έφη Αχτσιόγλου και μου είχε πει «Αυτή η καρέκλα είναι το όνειρο της ομάδας μου» ή «Βγαίνω πρόεδρος ή φεύγω», θα είχα κάνει πίσω. Θα είχα αποσύρει την υποψηφιότητά μου για χάρη της ενότητας. Η χυδαιότητα της σημερινής ανάρτησης του κυρίου Κασελάκη επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής μας να αποχωρήσουμε από το κόμμα Κασελάκη. Δεν έχουμε καμία διάθεση να ακολουθήσουμε τον δρόμο που ο ίδιος έχει επιλέξει για τον εαυτό του. Για άλλη μία φορά απαντά στην πολιτική κριτική με προσωπικές επιθέσεις. Λοιπόν, αυτά μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και της ομάδας των 6-6. Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κοτζιά λίγο νωρίτερα. Μάλλον την απάντηση του κύριου Κασελάκη στον κύριο Κοτζιά. Κασελάκη προς τον κύριο Κοτζιά στο άνοιγμα που του είχε κάνει. Πάμε να το δούμε και αυτό. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, έλαβα την επιστολή σου και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Χαίρομαι δε, καθώς διαπιστώνω ότι η επιστολή διαπνέεται από πνεύμα για την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου. Για τους λόγους αυτούς, είμαι ανοιχτός στο διάλογο και τη συνεργασία, αποδεχόμενος την πρόσκλησή σου. Τώρα, Κώστα, με την ολοκλήρωση των αποχωρήσεων, περίμενε κανείς ότι θα πέσουν οι τόνοι και αν μη τι άλλο θα στραφούν τα βέλη προς την κυβέρνηση και από τις δύο πλευρές. Αυτό δεν βλέπουμε να συμβαίνει προς ώρας, έτσι. Όχι, δεν ασχολείται ο καθένας με το κόμμα του. Ασχολούνται όλοι ο ένας με τον άλλον. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια υπόθεση με κοντά ποδάρια. Δηλαδή, σε λίγες μέρες θα τελειώσει. Θα τελειώσει και επικοινωνιακά. Για να χρησιμοποιήσω τους όρους της Γάζας μέχρι να επισημοποιηθεί η εκεχηρία. Δεν θα έλεγα ότι θα υπάρξει εκεχηρία. Νομίζω ότι μόλις θα φύγουν όσοι είναι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα ολοκληρωθεί η ιστορία και δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο. Και δεν θα υπάρχει λόγος πια να πει κάτι ο ένας για τον άλλον. Και έτσι καλώς είναι ένα σύριαλ το οποίο λίγο πολύ έχει κουράσει. Και τους πρωταγωνιστές του ενδεχομένως έχει κουράσει. Εγώ από αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης θα κράταγα δύο πράγματα, δύο φράσεις. Πρώτον, μίλησε για μεταπολιτική διάσπαση. Υπενθυμίζω ότι έχει γραφτεί βιβλίο για τον κύριο Κασελάκη που τον χαρακτηρίζει ως μεταπολιτική. Και έχει σημασία λοιπόν ότι χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο και τον αντιστρέφει απέναντι στους άλλους, στους αντίπαλούς του. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο ανέφερε στο τέλος της ανακοίνωσής του, της ανάρτησής του, συγγνώμη, που αφορούσε την κυβέρνηση Τσίπρα. Λέγοντας ότι είμαστε περήφανοι για την κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά αναγνωρίζουμε και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι βάζει, είναι τέλος και μετά καινούργια περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κασελάκη και την επιστολή που έστειλε στον κύριο Κοτζιά, τη θετική επιστολή προς τον κύριο Κοτζιά, να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Κοτζιάς πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει αποστείλει ανάλογες επιστολές, προτάσεις συνεργασίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς άλλα κόμματα και μάλιστα και από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και κόμματα της ευρύτερης αριστεράς. Η απάντηση συνήθως όμως υπήρχε σιωπή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για κάποιο λόγο. Τώρα όμως ο κύριος Κασελάκης εκτιμά ότι είναι χρήσιμο να ανοίξει πάλι ένα διάλογο συνεργασίας με τον κύριο Κοτζιά. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το άνοιγμα σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, ποιες θα είναι οι προγραμματικές θέσεις, οι οποίες πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο σε ό,τι αφορά αυτά τα δεδομένα.
Είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή είναι ένα πρώτο άνοιγμα, είναι ένα δείγμα γραφής. Μορφοποιεί με έναν τρόπο και το πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και μάλιστα ενδεχομένως και ποιο είναι το πολιτικό του περιεχόμενο. Γιατί ο κύριος Κοτζιάς, που δεν είναι στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα γίνει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κύριος Κοτζιάς είναι ένας άνθρωπος που έχει ισχυρές πολιτικές πεποιθήσεις. Έντονα πολιτικοποιημένος. Είτε κάποιος συμφωνεί μαζί του, είτε κάποιος διαφωνεί μαζί του. Και σαν υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είχε σταθερές θέσεις, είχε δώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Άρα έχει ενδιαφέρον, έχει περιεχόμενο η φετική επιστολή. Δεν είναι μόνο να αρχίσουν να συζητάνε, αλλά αυτό που θα συζητήσουν θα αφορά και το περιεχόμενο, τη νέα εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο πολιτικό περιεχόμενο. Πάμε και στους 9, για να το κλείσουμε αυτό. Πάμε και στους 9 και στο πότε αναμένουμε την κοινοβουλευτική ομάδα, το όνομα, το στίγμα. Από Δευτέρα. Το Σαββατοκύριακο θα έχουν νέα σύσκεψη, νέα συνάντηση. Τη Δευτέρα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν στη Βουλή οι μαζικές δηλώσεις ότι είμαστε 11, άρα είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουν ήδη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα που λέμε, θα οριστικοποιηθεί και το όνομα του κόμματος. Έχουν βρεθεί γραφεία για το κόμμα στο Νέο Κόσμο είναι. Να ξέρετε ότι θα υπάρξει και συζήτηση. Θα είναι κόμμα. Ορίστε. Θα είναι κόμμα. Αυτό θα το βρούνε. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι η συνάντηση του Σαββατοκύριακου. Θα υπάρξει συζήτηση και με τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, τον Ευρωβουλευτή. Και ότι δεν θα είναι, και δεν θέλει, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν θέλει, άρα και δεν θα είναι, εκπρόσωπος τύπου του νέου φορέα, να το πω έτσι πιο ορθωτικά, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου.